Κύριε Κατσότη, πολλά τα θέματα στην επικαιρότητα, αλλά τα εργασιακά είναι η ευαίσθητη χορδή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Θα ήθελα ένα σχόλιο και για την διάταξη που ψηφίστηκε για την αναπλήρωση των υπεροριών σε επιχειρήσεις που λόγω κορονοϊού μπαίνουν σε καραντίνα, αλλά και για όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ. Το σύνολο του νομοσχεδίου πάντως χθες βρήθη από αντεργατικές διατάξεις και ρυθμίσεις από αντιλαϊκά μέτρα. Να πάρουμε τις πράξεις του μαθητικού περιεχομένου που αφορά την πανδημία, την υγεία καταρχήν. Λοιπόν, και αυτά είναι αντιλαϊκά μέτρα. Τι κάνει εδώ, δεν δαπανά χρήμα για την υγεία του λαού. Δεν δαπανά χρήμα για να μπορέσει να βοηθήσει συνολικά να μην διασπαρεί ο ιός και να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε σήμερα. Γιατί αν πράγματι παίρναν τα μέτρα, δεν θα είχαμε τα προβλήματα που είχαμε στο εργοστάσιο, στα Γεννητσά, στη Χαλκιδική, που έχουμε στους χώρους δουλειάς. Γιατί τα κρούσματα, οι διασωληνωμένοι και οι θάνατοι, είναι από τα λαϊκά στρώματα που δεν μπορούν να έχουν τις αποστάσεις, που υποχρεώνονται να πάνε στη δουλειά τους, να είναι ο ένας πάνω στον άλλον, που πάνε σε λεωφορεία, που πάνε σε καράβια, που εκεί τα μέτρα δεν υπάρχουν, γιατί έτσι επιβάλλει το μεγάλο κεφάλαιο. Υπάρχουν όμως λοιπόν, και κάποιοι που αντιδρούν, κύριε Κατσότη, στα μέτρα. Και υπάρχουν και κάποιοι που αντιδρούν στα μέτρα και αρνούνται να τηρήσουν τους κανόνες και να φορέσουν τη μάσκα. Όλα αυτά που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, αυτή την αντίδραση και όλη αυτή την λογική που είναι παράλογη, να το πω έτσι, ενισχύεται από τη στάση της κυβέρνησης και από την αντιφατική στάση που έχει απέναντι στην πανδημία. Το μία οι μάσκες δεν πρέπει να φορούνται, την άλλη να φορούνται. Λοιπόν, τα μέτρα που παίρνει ανοίγουν τον τουρισμό χωρίς τεστ, να το πω έτσι, σε αυτούς που έρχονται, χωρίς μέτρα. Όλα αυτά συνολικά, τα μέτρα, τα πρωτόκολλα, τα υγειονομικά, να το πω έτσι, έγιναν λάστιχο. Προσαρμόστηκαν στις επιλογές των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, των αεροπορικών εταιριών. Ισχυρίζεται και ο Πρωθυπουργός ότι αυτό λέει είναι παγκόσμια. Διεθνώς οι αεροπορικές εταιρείες επέβαλαν το 100% πληρότητα. Τι είναι οι αεροπορικές εταιρείες, κράτος εν κράτη, τι είναι. Τι θέση έχει η κάθε κυβέρνηση να υπερασπίσει και να προασπίσει την υγεία του λαού. Και αν δεν βγαίνουν τα έξοδα, κύριε. Άρα λοιπόν εδώ είναι η αντίφαση. Απ' τη μία μεριά αυτό το σύστημα, το βάρβαρο, το σάπιο, το αδίστακτο απέναντι στον λαό, λοιπόν το χρησιμοποιεί με τέτοιο τρόπο, να το πω, έχει λειτουργία του, είναι τέτοια που αν θέλετε σκορπά και το θάνατο. Όχι μόνο τα εργατικά ατυχήματα. Αλλά ούτως ή άλλως άδεια πετάγανε αεροπλάνα. Ορίστε. Άδεια πετάγανε αεροπλάνα στις ουσίες στις αρχές. Ναι, γιατί ο κόσμος περιορίστηκε. Όμως μετά το κλίμα που δημιουργήθηκε είναι δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορεί να ταξιδέψετε με τη μάσκα. Αυτή σας προστατεύει. Τι αποδείχθηκε όμως, οι εκατόμβες των νεκρών, τα κρούσματα τα οποία δεν είναι αφού, ξέρετε. Και ποια είναι η απάντηση ότι να πάμε σε νέο lockdown, βλέπετε θα πάμε σε μέτρα πιο αυστηρά αυτό το διάστημα και αντιλαμβάνεστε ότι αν έχουμε πιο αυστηρά μέτρα και στην εστίαση και κλείσουν ξανά, ας πούμε, θέατρα και υπάρχουν τέτοια ζητήματα, κάποιοι άνθρωποι πάλι θα μείνουν χωρίς δουλειά. Ακούστε, η κυβέρνηση έχει τη μεγάλη ευθύνη για τα μέτρα τα οποία δεν παίρνει, για το ότι δεν θωρακίζει το δημόσιο σύστημα υγείας και ότι δεν επιτάσσει, να το πω έτσι, δεν κάνει επίταξη στον ιδιωτικό τομέα για να μπορεί να υπηρετήσει την ανάγκη, ιδιαίτερα σε περίοδους πανδημίας. Είναι όλη δική της η ευθύνη, γιατί δεν πύκνωσε τα δρομολόγια, λέω, στα μέσα λεωφορεία. Μαζικής μεταφοράς. Ναι, δεν τα πύκνωσε. Ο ένας είναι πάνω στον άλλο. Αυτό δεν είναι ένας όρος διασποράς του ιού. Άρα λοιπόν έχει την ευθύνη. Αυτή οδηγεί στο lockdown. Το ότι δεν μπαίνει τα μέτρα αυτά που έπρεπε να πάρει. Τώρα όμως για να μην είναι μόνο σε αυτό. Άρθρο σας που λέτε ότι ο κορονοϊός στρέφει τον κερδοϊό. Ακριβώς. Λοιπόν. Πόσο ακριβώς το εννοείται αυτό και ποιοι είναι ωφελημένοι στο κέρδος τους από αυτή την ιστορία, κατά τη γνώμη σας. Θα σας πω. Αξιοποιήθηκε όλη αυτή η περίοδος της πανδημίας για να περάσουν μέτρα τέτοια που δεν μπορούσαν να περάσουν με άλλη περίοδο. Για παράδειγμα, με τα μνημόνια. Το θέμα της υπερορίας, για παράδειγμα, της απλήρωτης υπερορίας, περνά τώρα. Δηλαδή, εσείς αύριο
αν θα μπείτε σε καραντίνα γιατί κάποιος θα έχει κρούσμα, θα πρέπει να αναπληρώσετε αυτές τις ώρες, τις μισές τέλος πάντων, γιατί ήταν τρεις μετά από το θόρυβο και την αντίθεση που εκφράστηκε, την κάναν μία, πέρασε χθες στο νομοσχέδιο, θα πρέπει να δουλεύετε μία ώρα επιπλέον, δηλαδή το 8ωρο-9ωρο, χωρίς αμοιβή. Επίσης, πάλι μέσα από αυτό το άρθρο, χθες, λέω, πέρασε ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να θέτουν τους εργαζόμενους σε υπερορία χωρίς καμία έγκριση από το ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας, από τον Υπουργό. Θέλει έγκριση. Μέχρι τώρα τουλάχιστον. Τώρα μπορεί η κάθε επιχείρηση να βάζει σε υπερορία τους εργαζόμενους χωρίς καμία έγκριση και χωρίς να λέει στον εργαζόμενο ότι θα κάνει την υπερορία. Επειδή γυρίσαμε στα εργασιακά πάλι, είπε ο Πρωθυπουργός ότι λίγοι μπορεί να έχουν αντίρρηση στο να αλλάξει ο εργατικός νόμος του 1982. Ανήκετε στους λίγους. Ο εργατικός νόμος του 82. Του 82 είπε και για το συνδικαλιστικό. Α, ο συνδικαλιστικός νόμος. Ακούστε, αυτοί που θέλουν να αλλάξουν το συνδικαλιστικό νόμος είναι ο ΣΕΒ, ο ΣΕΤΕ, οι έμποροι, είναι οι μεγάλοι καναλάρχες. Λοιπόν, είναι τέλος πάντων η κυβέρνηση η οποία υπηρετεί τις δικές τους ανάγκες. Η οποία θέλει άκρα του τάφου σιωπή για να περάσουν όλα αυτά τα αντεργατικά μέτρα, η κατάργηση του 8ωρου, η κατάργηση των συμβάσεων, αυτά που είπαμε και εχθές αναλυτικά μέσα από την συζήτηση στην Ολομέλεια, να περάσουν οι εκπεριτροπής εργασία, οι ελαστικές μορφές, το σχέδιο Πισαρίδη, το οποίο θέλει να ανατρέψει συνολικά το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα όπως το γνώρισε η εργατική τάξη και ο λαός και να τα δώσει όλα στην ιδιωτική ασφάλιση, το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, το μοντέλο Πινοσέ. Αυτές όμως είναι οι μεταρρυθμίσεις στις οποίες βασίζεται η Νέα Δημοκρατία, ότι με αυτές τις υποσχέσεις εξελέγει και αυτό είναι το πρόγραμμά της. Αναφορικά δηλαδή με το ασφαλιστικό το λέω και το κεφαλαιοποιητικό σύστημα και τον τρίτο πυλώνα. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν οι εργαζόμενοι ψήφισαν την Νέα Δημοκρατία για να κάνει το κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Είμαι βέβαιος ότι κανείς εργαζόμενος δεν ψήφισε για να δίνει εισφορές, να ξέρει τι θα δίνει και να μην ξέρει τι θα πάρει πίσω. Ότι για να πάρει πίσω κάτι θα πρέπει να αποδώσουν τα χρηματιστηριακά προϊόντα που θα επενδυθούν οι εισφορές τους τη διάρκεια του εργασιακού του βίου. Κανείς εργαζόμενος λοιπόν δεν ξέρει, δεν ήξερε ή δεν ψήφισε, να το πω έτσι, αυτή τη ρύθμιση που λέει η κυβέρνηση. Και είμαστε βέβαιοι ότι αυτό θα εκφραστεί με την οργάνωση της πάλης των εργαζομένων και την αντεπίθεση του εργατικού κινήματος ενάντια σε αυτή την πολιτική και στα εργασιακά και στα ασφαλιστικά, αλλά και στις υπόλοιπες πτυχές της ζωής του λαού, όπως είναι η παιδεία, η υγεία και η κοινωνική ασφάλιση. Βέβαια, μέσω ύφεσης και βαθιάς μάλιστα ύφεσης, βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις να είναι στα ίδια επίπεδα που ήταν και τους προηγούμενους μήνες. Κοιτάξτε, ζούμε σε μια περίοδο όπου ο φόβος ενισχύεται για το αύριο. Το μέλλον είναι αβέβαιο. Η ανασφάλεια είναι αυτή που κυριαρχεί σε κάθε λαϊκή οικογένεια. Η ανεργία στα ύψη. Η φτώχεια, η ανέχεια, η εξαθλίωση. Εδώ οι πληστηριασμοί, οι κατασχέσεις, ακόμη και για 500 ευρώ. Είναι γνωστό. Αυτό που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ το 500 ευρώ δεν το έχει ξεψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Το κρατά. Και γι' αυτό λέμε τα μέτρα είναι μόνιμα, προστίθενται στα προηγούμενα, γιατί όπως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ανέτρεψε κανένα νόμο των προηγούμενων κυβερνήσεων των μνημονιακών νόμων, έτσι και σημερινή κυβέρνηση πάνω σε όλους αυτούς τους νόμους του ΣΥΡΙΖΑ που το προηγούμενο διάστημα πριν γίνει κυβέρνηση ερχόταν και κατήγγειλε, τώρα τα διατηρεί όλα και προχωρά ακόμη παραπέρα και σε άλλα μέτρα και συνολικά η εργατική λαϊκή οικογένεια έχει μπροστά της ένα μέγεθος. Το ΚΚΕ τι λέει για τη στράτευση στα 18, συμφωνεί ή και για την εξίσωση της θητείας στα τρία όπλα. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ μιλάμε τώρα για την άμυνα της χώρας, η οποία δεν είναι άμυνα της χώρας. Όλος ο προσανατολισμός του στρατού, των εξοπλιστικών προγραμμάτων και όλα αυτά που σήμερα, αν θέλετε, διαχειρίζεται η κυβέρνηση και έχει πρόθεση να προχωρήσει το επόμενο διάστημα σε μεγάλες δαπάνες, σε εξοπλιστικά προγράμματα δισεκατομμυρίων ευρώ, υπηρετεί τις επιλογές και τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ των Αμερικάνων στην περιοχή. Αυτούς τους σχεδιασμούς
που οξύνουν τις αντιθέσεις τους ανταγωνισμούς, που μας βάζουν σε μεγάλο κίνδυνο στην περιοχή, αυτούς τους σχεδιασμούς που το κάθε κέντρο, μιλιαστικό κέντρο να το πω έτσι, θέλει οι δικοί τους μονοπωλιακοί όμιλοι να αρπάξουν τις πηγές πλούτου στην περιοχή. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Φαίνεται όμως ότι οι συμμαχίες και η διπλωματία απέδωσαν αυτό το διάστημα απέναντι στην Τουρκία, κύριε Κατσότη, εκτός αν δεν το βλέπετε εσείς έτσι. Ναι. Τι απέδωσαν, σε ποια βάση. Κάνει μυστικές διαπραγματεύσεις, όπως αποδείχθηκε ο κύριος Μητσοτάκης με τη συμφωνία που λέει ότι πέτυχε με τους Γερμανούς, με την Μέρκελ. Κάναν, λέει, συμφωνία, ήταν έτοιμη, έχει υπογραφεί κιόλας. Λοιπόν, αλλά δεν έχει ενημερώσει τα πολιτικά κόμματα ή ενημέρωσε επιλεκτικά. Με αυτούς, λέει, που τα βρίσκουμε. Το ΚΚΕ δεν το ενημέρωσε. Τι είναι αυτό, μιλάτε, λοιπόν, που διαπραγματεύεται. Μιλάτε τώρα για αυτή τη συνάντηση στο Βερολίνο. Ναι, βεβαίως. Όπου είπε ο Πρωθυπουργός ότι ήταν τα πρακτικά μια συνάντηση. Ακούστε. Και όχι συμφωνία. Εντάξει, είπε κι άλλα όμως στη Θεσσαλονίκη, στην ερώτηση, αποκάλυψε ότι ναι, έχω ενημερώσει, αλλά επιλεκτικά. Όχι το ΚΚΕ, δεν ξέρω και ποιους άλλους, αλλά επιλεκτικά ενημέρωση. Ποιους ενημέρωσε? Αυτούς που ήδη τα προηγούμενα χρόνια, σε συμφωνία με το ΝΑΤΟ, σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συμφωνία με τους Αμερικάνους, προωθούν τους σχεδιασμούς στην Ανατολική Μεσόγειο, συνολικά στην περιοχή, για να μπορέσουν να σταματήσουν την επιρροή της Ρωσίας, της Κίνας, για να μπορέσουν να κυριαρχήσουν στην περιοχή. Υπονοείται τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι ενημέρωσε τον... Σαφώς και τον ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ενημέρωσε και δεν ξέρω ποιους άλλους ενημέρωσε και το ΚΙΝΑΛ, αλλά όμως το ΚΚΕ δεν το ενημέρωσε. Γιατί βγάλαμε και ανακοίνωση, είναι γνωστό και ο γραμματέας του κόμματος το είπε. Τσούπας, ναι, το είπε. Δεν ενημέρωσε λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης. Πώς θα συνυπάρξουμε όμως με τους Τούρκους σε αυτή τη περιοχή όπου βρισκόμαστε? Ακούστε, για να συνυπάρχουμε με τους Τούρκους θα πρέπει και το εργατικό κίνημα στην Ελλάδα και στην Τουρκία να ανατρέψει αυτό το σύστημα, την αστική τάξη και της μίας και της άλλης χώρας, η οποία συγκρούεται για το ποιος θα πάρει τη μερίδα του λέοντος της περιοχής. Όχι για τους λαούς, αλλά για τα δικά τους κέρδη. Οι λαοί και της Τουρκίας και της Ελλάδας είναι γείτονες. Μαζί θα ζήσουν. Δεν μπορεί να αλλάξει να πάρεις μια χώρα να την πας αλλού. Εδώ θα είναι. Άρα λοιπόν, τι θέλει, οι λαοί θα πρέπει να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους και να μπορέσουν να ανατρέψουν αυτή την κατάσταση που βάζει σε κίνδυνο εδώ τους λαούς στην περιοχή, που δεν θα σταματήσει βέβαια εδώ. Γνωρίζετε ότι πέρα από ότι η αστική τάξη κάνει συμμαχίες, όπως είπατε, η Τουρκία κάνει άλλες συμμαχίες, η αστική τάξη της Τουρκίας, η αστική τάξη της Ελλάδας άλλες συμμαχίες και συγκρούεται εδώ ποιοι θα είναι αυτοί που θα κυριαρχήσουν. Και ο λαός θα είναι τα θύματα. Άρα λοιπόν, επειδή θα ζήσουμε εδώ στην περιοχή με τον τούρκικο λαό, θα πρέπει εμείς από εδώ, αλλά και αυτοί από εκεί, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ειρηνικής συνύπαρξης, συμβίωσης, αμοιβαίων σχέσεων και υποφελών. Αυτό δεν μπορεί να γίνει όσο κυριαρχεί αυτό το σύστημα που στηρίζεται στο κέρδος και στη μεγάλη εκμετάλλευση των εργαζομένων και του λαού.